Οι πρώτε φωτιέ του Ιουνίου μα έφεραν ξανά αντιμέτωπου με το περσινό σκηνικό. Καταστροφέ και καμένα σπίτια μέσα στον αστικό ιστό. Αλλά για τον κύριο Οικονόμου όλα λειτουργήσαν βάσει πρωτοκόλλου. Έφτασε μάλιστα στο σημείο αυτοθαυμασμού να πει ότι η φωτιά στη βούλα δείχνει πω κινούμαστε στο σωστό δρόμο. Ένα χρόνο μετά το αρνητικό ρεκόρ, με 1,3 εκατομμύρια στρέμματα γη καμένα, οι δεσμέ του κύριου Μητσοτάκη για ενίσχυση τη πυροσβεστική καταραίουν. Μπροστά στα χιλιάδε οργανικά κενά τη υπηρεσία και τι εικόνε πυροσβεστών να δίνουν τη μάχη με κουβάδε μέσα στην Αθήνα. Η κυβερνητική αδιαφορία αναδεικνύεται και από τι δημόσιε καταγγελίε του Δημάρχου Στυαία, πω δεν έχει γίνει τίποτα στη Βόρεια Εύη ένα χρόνο μετά. Τρία χρόνια τώρα ο κύριο Μητσοτάκη ξέρει μόνο να κάνει φιέστε και να δίνει υποσχέσει. Τι δύσκολε ώρε κρύβεται πίσω από επιτελικού και συνεργάτε. Όμω δεν θα κρύβεται για πολύ έρχεται η ώρα της πολιτικής αλλαγής.